Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία. Ανεξάρτητα σε ποια χώρα ζούμε, η πλαστική σακούλα έχει κυριεύσει την καθημερινή μας ζωή. Τη χρησιμοποιούμε στα ψώνια μας, στη συσκευασία αγαθών και τροφίμων, στη συλλογή σκουπιδιών. Όμως, μετά τη χρήση της γίνεται και η ίδια σκουπίδι. Αποτελεί άραγε η πλαστική σακούλα πρόβλημα? Allora, per quanto riguarda i materiali polimerici oggi in uso, di uso industriale, come sapete la maggior parte di questi materiali è prodotto, viene, deriva dal petrolio. Dal petrolio per cracking si ottengono, diciamo, le materie prime, prevalentemente in fase gas, ma non solo, diciamo, la maggior parte in fase gas, per poi ottenere i materiali polimerici. Materiali polimerici che possono essere ottenuti con due reazioni particolari: una reazione di poliaddizione e una reazione di policondensazione. Η πλαστική σακούλα παράγεται από πλαστικά που συναντούμε και σε άλλες χρήσεις της καθημερινής ζωής, όπως για παράδειγμα στα πλαστικά παιχνίδια, στα πλαστικά εξαρτήματα κλπ. Το υλικό της πλαστικής σακούλας πρέπει να είναι ικανό να πάρει τη μορφή ενός λεπτού φύλου, δηλαδή ενός φιλμ, να γίνει πολύ λεπτό και στη συνέχεια να μπορεί να πάρει μια ραφή, να θερμοκολληθεί για να είναι περιεκτικό στα αντικείμενα που θα μπουν μέσα στη σακούλα. Andiamo avanti, ecco, allora, i processi di trasformazione brevemente, allora, diciamo, esiste la calandratura sono dei cilindri controrotanti in cui il polimero informe viene passato all'interno e quindi è possibile fare una foglia oppure un film, eccetera, e si riescano a ottenere, diciamo, prodotti di questo tipo. Τα πιο συνηθισμένα πλαστικά που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε πλαστικές σακούλες είναι το πολυεθυλένιο και το πολυπροπυλένιο, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός των δύο υλικών. Πού ακριβώς χρησιμοποιούμε την πλαστική σακούλα και ποιοι οι λόγοι οδήγησαν στην ευρεία διάδοσή της? Η πλαστική σακούλα πιάνει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας και έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι και καθημερινών μικρών καταναλωτικών πράξεων. Βεβαίως το πλαστικό έχει υιοθετηθεί για μαζική κατανάλωση και χρήση από τη δεκαετία του 30. Quindi, come vedremo, diciamo, il grande consumo, maggior consumo dei materiali polimerici è negli imballaggi. Quindi, diciamo, gli imballaggi rappresentano oggi ormai circa il 50% della produzione di tutti i materiali plastici. Οι ιδιότητες που καθιστούν την πλαστική σακούλα ανταγωνιστικότερη της χάρτινης και πιο ευρείας κατανάλωσης σακούλα είναι κυρίως οι μηχανικές της αντοχές, το ότι αντέχει σε βάρη περισσότερο από ότι η χάρτινη σακούλα, είναι επίσης η ικανότητά της να αντέχει στην υγρασία και σύν της άλλης να μεταφέρει και κάποιο υγρό τρόφιμο, να μεταφέρει ακόμη και νερό. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στις ιδιότητες της πλαστικής σακούλας που την κάνουν πιο ανταγωνιστική το γεγονός ότι είναι ευκολότερα ανακυκλώσιμη και χρειάζεται λιγότερη ενέργεια στο να παραχθεί. Το σύνθημα της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας είναι όσο σου κάνει το κρατάς και μετά το πετάς. Εδώ και 25 χρόνια είχε περάσει αυτό το διαφημιστικό μότο, αλλά την πλαστική σακούλα τη χρησιμοποιούν από τη στιγμή που είναι και δωρεάν με πάρα πολύ μεγάλη κατάχρηση. Η πλαστική σακούλα ή γενικότερα το πλαστικό φιλμ, το λεπτό υλικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από την μεταφορά αντικειμένων και τροφίμων και στη συσκευασία τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή είναι πάλι πλεονεκτικότερο από το χαρτί, γιατί είναι πιο ικανό στο να μην διαπερνάται από οξυγόνο και από οσμές και προς το τρόφιμο και από το τρόφιμο προς τα έξω. Έτσι έχουμε λιγότερη φθορά του τροφίμου, λιγότερα σαπίσματα, λιγότερη αλλίωση, θα το λέγαμε. Νάιλον, zaten başlı başına özel bir madde ve gıdayla temas halinde bulunduğu zaman gıdanın özelliklerine bağlı olarak içindeki birçok şeyi gıdaya geçirebilmekte. O yüzden naylonlar en hassas olmamız gereken konulardan biri, işte naylonlarda olan ağır metal geçişleri, bilhassa kurşun, boya maddeleri, çok zararlı, gıdayla asla temas etmemesi gereken gıda maddelerine geçen boya maddeleri var. Gıdanın cinsi, işte peynir gibi, salça gibi, turşu gibi asitli olduğu zaman hele çok daha rahat bunları çözüp alabilmekte. O nedenle kendi kendimize aldığımız, bilhassa doldurduğumuz ya da toptan
bir yerlerden buluruz böyle hepimiz. Aldığımız gıda maddelerinde ambalajlarına bilhassa bakmalıyız. Bu üretim izni, tarih sayısı var mı? Naylon poşetlerde geri dönüşümlü olanların gıdayla temasına izin verilmiyor. Zaten üretim izni almışsa Tarım Bakanlığı'ndan mutlaka tarih ve sayısı varsa o ambalaj, naylon gıdaya uygun demektir. Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η πλαστική σακούλα όταν καταλήγει ανεξέλεκτα στο περιβάλλον? Η πλαστική σακούλα είναι ένα κομμάτι από το συνολικό πρόβλημα των πλαστικών, που είναι τεράστιο. Τα πλαστικά καταλαμβάνουν στα σκουπίδια το 10% περίπου του συνολικού όγκου των απορριμμάτων. Και είναι περίπου όμως το 20% των διασκορπισμένων απορριμμάτων. Πλαστικτάρ 700 yıl, yarı yıl ömrü olduğunu biliyoruz. Denizde bu 500 yıl falan gibi bir şey var. Naylon poşetler de aynı şekilde gerçekten çevreye oldukça kalıcı zarar veren bir madde durumunda. Όλοι σήμερα βάζουν τα σκουπίδια τους μέσα σε μια πλαστική σακούλα, εμποδίζουν την αποσύνθεσή τους, εμποδίζουν δηλαδή την επαναφορά μέσα στους φυσικούς κύκλους κάποιων προϊόντων, οργανικών, ή χαρτιού ή άλλων, τα οποία έχουν πολύ λιγότερο χρόνο ενσωμάτωσης μέσα στους φυσικούς κύκλους από το πλαστικό. Naylonlar toprağa dönüştüklerinde asıl problem burada başlıyor. Toprakta gözle görülmeyen ve çok sayıda canlı var. Bunlar bir dinamizm içerisinde ve ahenk içerisinde çalışıyorlar. Bir maddeyi bir grup alıyor, belli bir yere kadar işleyip diğer gruba bırakır. Bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla eğer madde parçalanabiliyorsa ve parçalanma ürünlerinde de toksik, yani mikroorganizmaları, toprakta yaşayan canlıları öldüren yan ürünler ortaya çıkmıyorsa bir problem yok. Ama plastik, genelde biz polimerik dediğimiz aynı moleküllerin uzun zincirler oluşturması nedeniyle parçalanmaya karşı bir dirençleri var. Mikroorganizmaları bu grubu parçalayamıyorlar. Dolayısıyla parçalanmaması, dolayısıyla sürekli olarak eğer toprağa intikal ederse veya gelirse toprağa bir birikim söz konusu oluyor. Dolayısıyla kirlenme açığa çıkıyor. Io distinguerei un tempo di vita e un tempo di degradazione. Il tempo di vita può essere anche di qualche ora. Prendiamo un sacchetto nel supermercato e possiamo anche buttarlo via dopo un'ora, due, ma anche qualche giorno, qualche mese se viene riutilizzato. Diversa è la degradazione. La degradazione dei sacchetti di plastica può avvenire in un tempo che varia tra i 100 e i 1000 anni. Η πλαστική σακούλα επιβαρύνει πάρα πολύ το περιβάλλον και θα σας έλεγα να πάτε να δείτε ακόμα στο περιβαλλοντικό πάρκο της Θέρμης που έχει πάνω από 25 χρόνια να πέσει σκουπίδι. Οι σακούλες που είναι μέσα στο χώμα είναι ζωντανές. Είναι όπως ήταν όταν είχαν τοποθετηθεί εκεί πριν 30 περίπου 35 χρόνια. Η γενικευμένη χρήση πλαστικής σακούλας έχει πλέον σε αποτέλεσμα να βρίσκουμε πλαστικές σακούλες στο περιβάλλον. Είναι ένα ελαφρύ υλικό, παρασύρεται πολύ εύκολα από τον άνεμο και βέβαια και αν ο πολίτης δεν προσέχει, μπορεί να διασκορπιστεί και να καταλήγει παντού. Σε ρεματιές, σε δάσεις, σε ποτάμια, σε λίμνες και βέβαια στην παραλία και στο βυθό της θάλασσας. Gli esempi di rischi per gli organismi viventi possono essere di soffocamento o per avvolgimento, quindi la mancanza di ossigeno, oppure per ingestione, per inserimento di questa plastica in organismi, e questo può avvenire in animali sia in terra che in mare. Έχουμε πετύχει επίσης πουλιά να μαδάνε πλαστικές σακούλες και να ταΐζουν τα μικρά τους με αυτό το υλικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι εκατομμύρια είδη και μάλιστα πάνω από ένα εκατομμύριο πουλιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από τέτοιου είδους πλαστικά τα οποία καταπίνουν ή ταΐζουν τα μικρά τους κατά λάθος. Είναι γνωστό από παλιά, το διαπιστώνουμε πλέον και στις ελληνικές θάλασσες, ότι πολλά θαλάσσια είδη έχουν εισάγει κατά λάθος βέβαια τις πλαστικές σακούλες στη διατροφή τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μια πολύ σπάνια χελώνα, όπως είναι η δερματοχελώνα για τη Μεσόγειο, είχε καταπιεί πλαστικές σακούλες που μπορούσαν να ανακαλύψουν μια επιφάνεια 10 τετραγωνικών μέτρων. Με αποτέλεσμα βέβαια το ζώο να πεθάνει ακριβώς επειδή είχαν γεμίσει πλαστικές σακούλες
στο στομάχι της και έτσι βέβαια δεν μπορούσε να τραφεί.